Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Άκουσα αυτές τις συνεντεύξεις των δημοσιογράφων που προσπαθούν να ξεπλύνουν όλα αυτά τα άτομα, δηλαδή Γεωργιάδες κλπ. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε στο ενώπιο συνοπείο ένα από τα πιο λαμπερά και όμορφα και αγαπημένα ζευγάρια. Και μιλώ βέβαια για την κυρία Ευγενία Μανολίδου και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και είναι μια κλασική περίπτωση πολυκατοικία της δεξιάς που κάνουν αυτό που λέει ο λαός: εκεί που φτύνουν γλύφουν και εκεί που γλύφουν φτύνουν. Αυτή είναι η πολυκατοικία της δεξιάς, Αποστόλη. Και δημοσιογράφοι ξεπλένουν χρόνια τώρα. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι για την οικογένεια Καραμαλή, όπως είπε ο Πορτο Σάλτε, που λέει ότι αν σέβεται το βαρύ όνομα της οικογένειας Καραμαλή, να παραιτηθεί ο μικρός Καραμαλής. Θα πω ότι αν κάποιος γυρίσει με μια βόλτα στο ίντερνετ και σοβαρά δει κάποια πράγματα, θα δει ότι ο Εθνάρχης, σύμφωνα με το σφαγέ των Εβραίων της Θεσσαλονίκης Μέρτεν, όταν κατέθεσε στις γερμανικές εισαγγελικές αρχές, είχε πει ότι ο Καραμαλής ήταν έμισθος της Γεστάπο. Άντε καλέ. Συνεργάζονταν. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αυτά έχουν υποθεί, αλλά ποτέ δεν έχουν φτάσει στο λαό. Ήταν έμισθος συνεργάτης της Γεστάπο και κατέβηκε. Έδιδε αντάρτες, έδινε Εβραίους και μοιράστηκε τις περιουσίες τους με τους Γερμανούς. Αυτά τα καθήκια που βγήκαν από την κατοχή με περιουσίες, η αστική τάξη, αυτά τα αποβράσματα της κοινωνίας που βγήκαν πλούσιοι, ενώ βλέπουμε σε όλες τις ελληνικές. Αστική τάξη, τώρα αστική τάξη από τα πανέρια, μην κοροϊδευόμαστε. Κάτι μαζεμένα βλαχαδερά που μοιρίστηκαν μάσα είναι. Ακριβώς. Μαύρα αγόρια. Επειδή μετακομίσανε στο Κολονάκι και στη Φιλοθέη, δεν σημαίνει κάτι. Ακριβώς. Αυτοί οι ξεφτύλες λοιπόν που μετά τον πόλεμο ο κόσμος έψαχνε για ένα μεροκάματο και το βλέπουμε σε όλες τις ελληνικές ταινίες του 50 και 60 μόνο για να φάει, αυτοί είχαν ήδη περιουσίες. Λοιπόν, αυτά τα καθήκια που μας λένε για έναν μεγάλο εθνάρχη, ας κάτσουν να διαβάσουν ιστορία, γιατί αυτό παθαίνουμε κιόλας. Γιατί υπάρχει και ένα ρητό που λέει: όποιος λαός δεν ξέρει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και εμείς τη ζούμε, Αποστόλη, γιατί ζούμε σε αυτή την άγνοια. Έλα, παλικάρι μου. Έλα. Είχα πάρει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα για το φίλο στον Καρατζαφέρη. Και σου είπα: πάρ' το, ψάξε να δεις που έλεγε ότι ο μαλάκας ο Μητσοτάκης θα πάει για Νόμπελ Ειρήνης μαζί με κάποιον άλλον μαλάκα μου. Δεν θυμάμαι ποιον είναι. Και τον άκουσες τώρα το Θύμιο που λέει για τον Καρατζαφέρη. Πόσο εξαιρετικός άνθρωπος είναι ο Άδωνης. Τον αγαπάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Α, εύκολα είναι άδωμη να έχεις την αξιοπρέπειά σου. Όχι. Το πιο εύκολο είναι να καταντάει πολιτική, κομματική τσούλα. Αν ασχοληθείς λίγο εκεί και ακούσεις λίγο ραδιόφωνο. Μα θα ασχοληθώ με τον Καρατζαφέρη τώρα σε σοβαρά. Ρε μαλακισμένο. Αποστόλης. Θα σου πω Αποστόλη, που είσαι παιδί μου. Αποστόλης. Το παιδί σου θα το λες με το όνομά του. Παιδί του είναι και ο Άδωνης του Καρατζαφέρη. Τι πάει να πει. Δεν υπάρχει πατέρας που δεν αγαπάει το παιδί του. Εγώ λέω πάντα έχω ένα φυσικό παιδί, το Γιάννη, και ένα πολιτικό παιδί, τον Άδωνη. Ρε μαλακισμένο, πάρε να ακούσει. Αποστόλης. Α, δεν πάει κουβέντα παρακάτω, θα κοπεί εδώ. Έλα, Αποστόλη, και ένα πραγματάκι, ρε. Να βγαίνει γιατί τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Ξέρω τι καρκίδι είναι. Τον έχω γνωρίσει όταν είμαι σε μια εταιρεία. Τότε χρειάζεται να τον γνωρίζει για να μάθεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Όχι, αγόρι μου, τότε παλιά, εγώ είμαι 72 χρονών, τότε ήμουν 25-30. Και ερχόταν μέσα και μου λέει: αφεντικό, δεν τον αφήσεις καθόλου. Πάρ' τον από κοντά σου. Ξέρω τι σου λέω. Αλίμονο, είπα εγώ ότι δεν ξέρεις. Γεια σου, τρολιά μου. Γεια. Πώς το καλό με ξάφνιασες. Γιατί δεν περίμενες, θα το σηκώσω, ήσουν στο τούτο αποφασισμένη. Ήμουν οριακά στο να το κλείσω. Α, είσαι τέτοια. Ναι, είμαι τέτοια. Ακούγα τώρα την εκπομπή, αυτό το αφιέρωμα που κάνατε στον Άδωνη, που του πλέκουν το εγκόμιο, οι γλυκούλιδες. Ναι, αυτό, ναι. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι στην κυβέρνηση σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα μπορούσε να πει κανείς, μακάρι να είχαμε ένα φωτοτυπικό που να βγάζει τα αντίτυπά του. Το αφιέρωμα δεν είναι δικό μας. Εννοείται. Εμείς μεταφέραμε απλά τα χθεσινοβραδινά γλυψίματα. Ναι, αναδεικνύεται αυτή τη χαρά που γεμίζει τον τόπο εδώ, που ξεχυλίζει από παντού. Ναι, αυτό. Υπάρχει αυτό το γνωστό το ομοιοστονόμιο, αϊπελάζει, ίδια κατά και μην μιλάτε αγγλικά. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μετά θυμήθηκα το ποίημα του Σουρί, ένα που κάπου. Σκατά. Ναι, μόνο σκατά φυτρώνουν στον τόπο αυτόν τον άγωνο. Και όλοι χεσμένοι είμαστε σκατάδες στο τετράγωνο. Μας έρχεται κάθε σκατά, θεωρούμε πως σωθήκαμε, μα μόλις φύγει βλέπουμε πως αποσκατωθήκαμε. Ήξερε ο Σουρί, τα έλεγε από τότε. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Τι τίθιες απόκριες. Αυτό θέλω να πω, ότι όλα αυτά είναι σατανικά τα καρναβάλια της Πάτρας. Γιατί δεν τίνεσαι κάτι αγγελικό για κόντρα, έτσι, ρηθείς Τζίσους. Όλα σατανικά είναι του σατανικού.
Πάρε ένα σταυρό και κάνε τον Τζίζου. Φάσα και αυτό στη Θεσσαλονίκη με τα βυζιά. Ντροπή στην Πάτρα, ντροπή στην Ξάνθη, όλα είναι σατανικά. Οι πόλεις φταίνε τώρα, ντροπή στις πόλεις. Πού ακούστηκε. Και ήθελα να πω και ντροπή, θα στα πω άλλη φορά αναλυτικά, ντροπή επάνω στη Θεσσαλονίκη για την αφήσα αυτή πράγματι που είναι. Την αφήσα, αν την νόσουν όμως θα σου αυτό. Πάρε ένα σταυρό και κάτω. Τι καλύτερο είχε αυτή. Που πρόσβαλε την Παναγία μας και το Χριστό. Τα έχεις πει αυτά, τα έχεις πει. Τα έχεις πει συνοπτικά βέβαια, δεν τα πες αναλυτικά. Αλλά περιμένω για την άλλη φορά. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ελληνοφρένεια εκεί. Ναι, ίδια. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είμαστε λοιπόν στην Ελληνοφρένεια. Τι είστε? Είμαστε εδώ στην Ελληνοφρένεια τώρα, έτσι δεν είμαστε? Ναι, ναι. Ωραία. Έχω μια ψύχωση τώρα τελευταία, εδώ και κάνα χρόνο περίπου. Τι είδους? Εδώ και κάνα χρόνο περίπου έχω μια ψύχωση με τα τρένα. Αυτό το είπαμε, τι είδους? Με τα τρένα γενικότερα. Ναι. Πώς μπορείτε να με βοηθήσετε? Βέβαια, τηλεφωνώ και εκ μέρους 1,5 εκατομμύρια περίπου κόσμος ακόμα. Έχει την ίδια ψύχωση με μένα. Τι μπορούμε να τώρα κάνουμε? Τώρα λέτε για αυτές τις γελιότητες που λέει ο Πορτοσάλτε. Αυτά που βάζουν τώρα την κοινωνία και βάζει υπογραφές είναι οι γελιότητες. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε σε μια δημοκρατία την οποία ήδη θέλουν να την κάνουν μπανανία. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά. Ασχολούμαστε σοβαρά τώρα. Ασχοληθούμε με αυτό. Τώρα ασχολούμαστε με το πώς ήταν η σχέση τα τελευταία 20 χρόνια του Άδωνη και της Ευγενίας. Έλα, σε παρακαλώ. Στηρίζεται ανεφόρον οι υπόλοιποι της οικογένειας? Στηρίζουμε γιατί βλέπουμε ότι κάνει σωστή δουλειά. Α, είναι και αυτό. Ναι, δεν έχω τηλεόραση και δεν παρακολουθώ. Επειδή είπατε για ψύχωση. Σωστά. Πήγαμε σε ψυχοσικούς. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε. Και με το ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζω με αυτά πήρες. Ωραία, εντάξει, το δέχομαι. Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται. Έλα, κουνούμαλε. Έλα. Έλα, να σου πω. Ο Άδωνης βγήκε στο Χατζηνικολάου ως εθνικό σύγχαμα. Η Μανολίδου ως τι βγήκε. Μάλιστα, πολλές φορές του έλεγα: θέλεις να αλλάξεις την Ελλάδα και οι Έλληνες δεν θέλουν να αλλάξουν και θέλεις να τους αλλάξεις με το ζόρι. Και μου έλεγε: εγώ θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Η πρώτη κυρία συγχάματος που λέμε. Κυρία συγχάματος, πέστε του Χατζηνικολάου ότι μας τρώγαν τα αρχίδια μας για τον Άδωνη και για την Μανολίδου τα συγχάματα για τα δύο. Τώρα δεν σε τρώει. Τώρα ξέρεις. Τα γλύψαμε επαρκώς για να μην σε τρώει. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, φωνάζω με. Άντε πάλι. Είτε ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Μετανοείτε, μετανιώστε. Αφού δεν μετανοούμε, άσε μας ήσυχους, δεν θα μετανοήσουμε. Αυτό θα, έτσι θα πάει. Είναι του σατανά. Αμετανόητη, αμετανόητη. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα ρε. Έλα. Έλα, ακούω την εκπομπή και με έχουν πιάσει τα νεύρα μου. Κάναμε ποια ασχολείσαι, ρε. Ασχολείσαι σήμερα με την Καρισινού και με το ατύχημα Σατέμπη. Δεν είδες χθες ότι η Εθνικάρα μας έβαλε 5 γκολ? Δεν αισθάνθηκες υπερήφανος για το 5-0 της εθνικής μας? Ούτε πουτόδα. Ούτε πουτόδε. Άκου ρε, έβαλε. Δεν είμαι, είμαι ανθέληνας. Αυτά είμαι ανθέληνας. Ναι. Δεν μπορώ να γίνω αυτιάς. Αυτό το πατρίστρες και οικογένεια δεν μπορώ να το ακολουθήσω. Είμαστε συνεπείς πολύ. Η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια. Το τρίπτυχο. Σε αυτό το οποίο πιστεύουμε όλοι. Όχι ότι προσβλέπω και σε θέση ψηφοδελτίου, αλλά εντάξει. Ναι. Η Ελένη. Άι, μωρή, θα σου βγει η φωνή. Τα καρναβάλια είναι του σατανά του διαβόλου. Γι' αυτό συμμετέχουμε. Θέλαμε να κάνουμε και κάτι σατανικό. Με το σταυρό στο χέρι όλη την ώρα, εγκώσαμε. Ντροπή σας. Επάνω στην Πάτρα ο δήμαρχος που κάνει καρναβάλι. Είναι κομμουνιστής, τι περιμένεις? Ντροπή. Περίμενες κάτι καλύτερο? Έλα τώρα με τα κουμούνια. Αυτό. Τα κουμούνια θα σεβαστούν, έλα τώρα. Αλκοολική ναρκωμανή. Τι είναι τα κουμούνια τώρα, ανώμαλα όλα, κουνούμαλα. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Είναι στο νοσοκομείο, χιλιάδες περιστατικά μέσης, απίστευτο. Και λίγα λες. Οι παρτούζες, γιατί δεν λες για τις παρτούζες? Παρτούζες γινόντουσαν εκεί, ξεσχιζόσαντο. Όλα στα στενάκια όπου πήγαινες, όπου έβλεπες. Να, κλάπα της. Τέλος πάντων, τώρα μην μου ανοίγεις το στόμα. Έλα, γεια. Έλα ρε Αυστολή, σοβαρά, σε πιασά. Σοβαρά. Πλάκα μου κάνεις. Αφού σοβαρά. Bonjour, ma chérie, bonjour, mon petit chou. Α, δεν μπορώ πάλι τα γαλλικά. Είναι περιορισμένα αυτά που ξέρω στα γαλλικά. Μην με φέρεις σε δύσκολη θέση. Καλά, μωρέ, τρελά μου, εντάξει. Λοιπόν, άκουσα. Άντε, μπορώ να σου πω άλλο τώρα. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ούτε παπα ούτε. Ψήνομαι. Α, το ψήσε. Ούτε παπα ούτε. Να σου πω λίγο, με ρώταγε τις προάλλες, τι μου προκάλεσε το γέλιο, έτσι. Ρε φίλε, έχω μία πρόταση μόνο. Δεν θυμάμαι καν τις ρώταγα τις προάλλες, μην μου πιάνεις κουβέντα πρώτα 10 ημερών. Λοιπόν, γιατί κόντουσα να πνιγώ τέλος πάντων. Την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα αυτή η εβδομάδα, δηλαδή άκουσα χθες πυρηνικό ρυθιθί στο Απιθύτα. Ρε φίλε. Ναι, εκεί άγιο είχαμε. Ρε δεν μου έμεινε άντυρο, ρε φίλε. Ρε ακόμα γελάω, ρε. Το νιώθεις? Δεν το νιώθω, είμαι άνιωθος.
Ναι. Λέγε. Γιατί δεν τον βραβεύετε τον Χατζηνικολάου, ρε. Με Πούλιτζερ, το... θα έπρεπε. Και... είναι και συγκρουσιακό. Είναι και ηγετικό στοιχείο. Για τι ιδέε του εννοώ συγκρουσιακό. Δεν διαπραγματεύεται. Εμετό. Κοίταξε, παλιά τότε με το χρηματιστήριο μα είχε ειδοποιήσει. Μα είχε πει μία με το γη που κάνει 10 ευρώ δεν είναι δυνατόν να πουλιέται 100. Μα είχε ειδοποιήσει, είχε έρθει ο άνθρωπο. Μετά με τον Καραμαλή που χρεοκόπησε τη χώρα πάλι μα είχε ειδοποιήσει. Λέει παιδιά, σε 2 χρόνια θα χρεοκοπήσουμε. Τι κάνετε. Ο άνθρωπο κάνει δημοσιογραφικό έργο. Μετά με αυτό το παρατηρήσαμε, ναι. Το παρατηρήσαμε στη δεύτερη πέρασιά που τον πέρασε με τη γλώσσα. Μπράβο, λοιπόν, άκουσε να δει. Μετά με το μνημόνιο μα. Η πρώτη ήταν το ψηλό, αυτό που λέμε το αστάρωμα. Ναι, άσε με να εξπερμάτωσω. Λοιπόν, μετά με το μνημόνιο. Δεν γίνεται, αγάπη μου. Πολλές προσδοκίες έχεις και εσύ για αυτήν την ηλικία. Λοιπόν, πρόσεξε. Μετά με το μνημόνιο, λέει παιδιά, με το PSI μας φάγανε τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μειωθούν οι συντάξεις αυτά. Τώρα τον έχεις δει τον Χατζηνικολάου τώρα. Με τα τιμολόγια τρέχει του αγρότη που πούλησε την πατάτα 25 λεπτά. Βάλτο σε παρακαλώ αυτό λίγο. Εγώ πούλησα 25 λεπτά πατάτες. Και οι πατάτες μου πουλούνταν ένα 10. Για δεν πάνε να βάλουν κέρδη από τον νου. Ποιον φοβούνται. Τι είναι μαφιόζοι. Τι είναι καρτέλ. Τι είναι. Και τρέχει και πάει και λέει στο χοντρέβολο, ρε φίλε, την πήρε την πατάτα 25 λεπτά γιατί την πουλάς 1,5 ευρώ. Τρέχει ο Χατζηνικολάου από πίσω στο χοντρέμπορο, τον έχει γαμίσει, τον έχει ξεσκίσει. Λοιπόν, άκουσα λίγο. Σε πήρα κάτι βέβαια για κάτι πιο σοβαρό. Η αλήθεια είναι. Σε κάτι που αφορά και εμένα και τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου εκεί πέρα στην Ελλάδα. Πρέπει όλο ο κόσμο να ταχθεί με τι τοπικέ οργανώσει και τα σωματεία του πάμε, φίλε μου, στι επόμενε απεργίε. Γιατί όμω, γιατί τα σωματεία και οι τοπικέ οργανώσει και τα συνδικάτα πρώτα απ' όλα διδάσκουν στένο απέναντι σε όλου του ταμπατζίδε. Αφεντικού, φασίστε και κυβερνητικού. Τι λένε, παιδάκι μου, έχει αγωνίσει εκεί στη Γαλλία. Φίλε, ναι, γιατί δεν είναι αυτό, είναι έτσι. Φίλε μου, κοίταξε να δει με αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ πέρα. Άσε μας βρε αγάπη μου τώρα και από τη Γαλλία πήρες να μου πεις. Έλα σε παρακαλώ. Μα πρέπει. Πρέπει άστο. Δεν πειράζει. Έχουμε εδώ τα άγχη μας. Πήγαινε εκεί στην μπουλανζερή σου να φας ένα ωραίο πανίνι. Βάζω και ιταλικό μέσα. Δεν έχω λεφτά. Άσε ρε μαλάκα. Λοιπόν γι' αυτό όλοι λοιπόν στις 28 Μάρτη μαζί με τους εργαζόμενους της Λάρκο που παλεύουν 4 χρόνια και κερδίζουν. Και φυσικά 17 Απριλίου στο Σύνταγμα. Όλοι εκεί φίλε μου. Και να μην χάσουμε. Άμα είναι να κάνουμε διαφημίσεις να πω και εγώ για την παράσταση. Λοιπόν. Να πεις. Δεν λέω τώρα. Αφού είμαι εντάξει, 27 του μήνα τώρα την Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου κεντρική σκηνή, 28 Χανιά, 29 Ηράκλειο και 10 Απριλίου Σταυρό του Νότου. Τα πάμε όλα, απεργιακά, παραστασιακά όλα. Το κλείσαμε. Παράσταση Ιούλιο έχει για να έρθουμε και εμεί να σε δούμε, ρε πούστη μου. Τον Ιούλιο? Ναι. Ναι, δεν το ήξερα να πάμε την ξεπλώστρα. Έλα σε παρακαλώ. Ρε φίλε, πώ θα σε δούμε εμεί, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, έχουμε σκάσει εδώ να πούμε. Πρέπει να κατέβουμε στην Ελλάδα, σε δούμε δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ναι, άντε μπορεί και Σεπτέμβριο. Και Σεπτέμβριο. Ναι. Α, ενδιαφέρον. Ιούνιο. Να μην ξεχάσω βέβαια. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, φίλε μου. Με τέτοιο παλμό, εγώ μου σηκώθηκε τρίχα. Σαν τον Κασελάκη που λέει απαιτεί να γίνει άμεση η κατάπαυση του πυρός. Ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώ τώρα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Όχι εξαιρέσεις, τώρα! Ναι, καλά, εντάξει, ο Κασέ. Δεν σχολιάζω το μαλάκι. Έλα, γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Έλα ρε Αποστόλη, έφαγα τον κόσμο να σε δω. Εγώ ξέρεις τι έφαγα. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω. Έφαγα τη γη να σ' αναζητάω. Σκίζω τα βουνά και παντού ρωτάω. Ποιος είδε τα μάτια που αγαπάω. Α, έλα. Λοιπόν, ένα θέμα που έχει περάσει τα χαμηλά. Έχουν βάλει τώρα την Σάρα ατομική ευθύνη και στις φωτιές. Έχουν βάλει ότι πρέπει να μιλήσεις με πολιτικό μηχανικό συγκεκριμένο για να σου φτιάξει σχέδιο αντιπυρικής προστασίας αν έχει πήξει 300 μέτρα από δάσος. Που σημαίνει 1000 ευρώ πρόστιμο άμα δεν το κάνεις και να φτιάξει και αντιπυρική τέτοια. Δηλαδή, ατομική ευθύνη παντού. Δεν κατάλαβα, δεν ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τις ατομικές μας ευθύνες. Εμείς, ναι, όχι αυτοί, εμείς. Έχουμε ατομικές ευθύνες, έχουμε ανθρώπινα λάθη. Αυτή η ζωάρα στην κοσμάρα τους, στα αρχίδια τους όλα, στον γιόνι. Μπορούμε να ιδιωτικοποιήσω όμως και την πυροσβεστική έτσι. Να το, γιατί είναι κακή ιδέα. Μπορούμε να αρχίσουμε ατομική ευθύνη να φέρουμε ένα γκλόπ και να παράμε τον εαυτό μας. Εδώ έχουν ιδιωτικοποιήσει τους μπάτσους. Δηλαδή οι περισσότεροι για ιδιωτική χρήση είναι σίγουρα. Η μπάτσα είναι το τελευταίο πράγμα που θα ιδιωτικοποιηθεί. Η μπάτσα είναι, θα είναι το τελευταίο δημόσιο αγαθό. Αυτό ισχύει. Γιατί κάποιος πρέπει να τους φυλάει στο τσάμπα.
Άρα, Αποστολή, τι έγινε, ρε φίλε. Τι έγινε. Να σου πω, θέλω να κάνω μια δήλωση. Ο Χατζηνικολάου, ο μεγάλος, ο σοβαρός δημοσιογράφος, γιατί δεν πάει στο Sky. Δεν τον θέλουν, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτές οι αηδίες που λέμε, ρε παιδί μου, θέλω να μας τρελάνουν τελείως. Με τα σούγκερ που μας κάνει την τώρα, τον δέθηκε κόμπο στο στομάχι. Γιατί να πάει στο Sky, δεν την κάνει τη δουλειά του καλά και από εκεί που την κάνει, πρέπει να πάει στο Sky. Θα σας πω κάτι που του είπα του Κυριάκου. Του είπα, είσαι καλύτερος πρωθυπουργός από τον πατέρα μας. Είναι πιο αποτελεσματικός, δηλαδή. Πιο αποτελεσματικός. Αυτό. Εσύ άκουγα τη γυναίκα τώρα, την πρόεδρο της κοπέλας, σκοτώθηκε τέλος πάντων, και μου έλεγε ότι τα κλάματα. Είχα φτάσει όμως στο σημείο να παρακαλάω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου το Θεό να είναι στη λίστα με τους τραυματίες. Να την αγκαλιάσω και να έχω μια ευκαιρία να την κάνω καλά. Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, για αυτό που έλεγε και ο Θήμιος πριν για τα Τέμπη. Οι τύποι δεν είναι απλά δολοφόνοι. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι δολοφόνος και να βγει και να παραδεχθεί ότι ξέρεις, εγώ το έκανα όντως. Οι τύποι είναι αισχροί δολοφόνοι. Δολοφονούν ακόμα τους γονείς των παιδιών. Και όλων των συγγενών τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι μόνο γονείς, είναι και σύζυγοι κτλ. Το μόνο που πρέπει δηλαδή είναι από εδώ και πέρα σταθερά μπορείτε να βγάζετε τον Άδωνη κάθε μέρα. Τον Άδωνη κάθε μέρα, δηλαδή βγαίνει που βγαίνει. Τώρα. Να μιλάει, μόνο να μιλάει. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος εννοείς πιο καλά. Ναι. Αυτό αλήθεια. Το δυστύχημα των Τεμπών οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμανλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που ακούει τον Άδωνη και τον όποιο Άδωνη, γιατί δεν είναι μόνο, απλά αυτός είναι ο πιο άδειος Δενεκές και ακούγεται λίγο πιο δυνατά. Ο οποίος να ακούει τον Άδωνη αυτές τις μέρες και να μην καταλαβαίνει ότι έχουν σκοτώσει τα παιδιά του Κοσμάκη στην Ψύχρα. Κοίταξε να δεις. Να το συγκαλύψουν εδώ και ένα χρόνο. Καλή ερώτησή σου. Πολύ φοβάμαι πως ναι, υπάρχουν κάποιοι. Πόσοι να είναι, ρε Αποστολή. Τι να σου πω, 65.000 άνθρωποι τον ψήφισαν πάντως. Τον ψήφισαν 65.000, αλλά έχει γιγαντωθεί αυτό το πράγμα από πέρυσι μέχρι φέτος. Δηλαδή, πλέον ακόμα και οι ίδιοι νεοδημοκράτες, οι σκληροί νεοδημοκράτες, ρε παιδί μου, που σίγουρα σε αυτό το 80% που ψηφίζει ότι γίνεται, που πιστεύει ότι γίνεται συγκάλυψη, κάποιοι είναι και νεοδημοκράτες σίγουρα. Έτσι, ακόμα και αυτοί βλέπουν ότι αυτοί οι τύποι πλέον είναι δολοφόνοι. Μια πρόταση και για σένα, δεν ξέρω αν την έχει δει. Έκανε μια εκπομπή ο Γιώργος Σαχίνης στο Crete TV την προηγούμενη εβδομάδα που βγάζει τους πραγματογνώμονες των οικογενειών και τα στοιχεία που παραθέτουν οι άνθρωποι, στοιχεία τώρα, έτσι, όχι υποθέσεις, στοιχεία δομημένα, επιχειρηματολογικά, είναι συγκλονιστικά για το τι έχει γίνει εκεί. Προτείνω και σε σένα να τη δεις και στο Θημιό και σε όποιον άλλο. Ο Σαχίνης δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά είναι από τους λίγους που ακόμα τιμάνε τον τίτλο δημοσιογράφος από ό,τι βλέπω και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Μπαζώστε τους! Γεια σου, ρε μεγάλε. Γεια χαρά. Εχθές τι γιορτάζαμε? Εχθές τον μπακαλιάρο. Ήταν η μέρα μπακαλιάρου. Τον μπακαλιάρο γιορτάζαμε. Ναι. Ναι, γιατί στην εκπομπή σας είχατε άλλα. Ήσασταν εκτός θέματος. Λες. Αντί να μιλάτε για το 1821 για την Επανάσταση, μιλούσατε για την αντίσταση του 1940. Αλλά τι άλλον. Κοίτα να δεις. Εντάξει, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τώρα. Τι να καταλάβω. Όποιος κατάλαβε, όποιος δεν κατάλαβε, άλλη, δεν κατάλαβε. Άλλη, είναι απλά. Άλλη γιορτή, μία άλλη γιορτή. Άλλη. Ο καθένας γιορτάζει ό,τι γουστάρει, όρι κιόλα. Τι ό,τι γουστάρει, τι γιορτάζουμε. Τι γιορτάζουμε όλοι τα ίδια γιορτάζουμε. Το 1821. Δηλαδή, σε λένε σε ένα Γρηγόρη θα γιορτάζουμε όλοι το Αγίου Γρηγορίου, όχι. Πότε θα γιορτάζουμε? Όποτε γιορτάζει ο Γρηγόρης θα γιορτάζει εσύ και όποτε γιορτάζει το δικό μας θα γιορτάζουμε εμείς. Άλλα τι άλλο, ό,τι μαλακία θέλεις ακούς. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Από Στοκχόλμη. Τα φιλιά μου στη μαρτυρική Στοκχόλμη. Στο καθαρό κομμάτι τώρα, όχι στους άλλους βρώμικους. Το μισό που καθάρισε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για το χθεσινό Θήμιο. Τι να πω. Έκλεγα από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι ήταν αυτά που άκουσα. Δεν μπορώ να τα συλλάβω. Ακατανόητο. Να τον πει στο Θήμιο, να τον φιλήσει και να τον πει ότι τον αγκαλιάζω και τον φίλο. Α, δεν κάνω τέτοια, δεν τα εγκρίνει το κουκουέ. Δεν μου τον δίνουνε. Δεν μου τον δίνουν από το κουκουέ για κανένα φίλο. Έτσι. Τέλος πάντων. Έτσι. Σ' αγαπώ πολύ. Να σε καλά. Και σένα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Θέλω να κάνω το εξής, μια παρατήρηση, ότι μάλλον θα πρέπει να αλλάξουν όλα τα βιβλία της φυσικής, ας πούμε, γιατί μετά το πόρισμα που έχουν βγάλει για το τύχημα στα Τέμπη, πρώτη φορά βλέπω τέτοια έκρηξη από ακτινίδια. Από ακτινίδια? Βεβαίως. Το τρένο της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρεται ότι έφερε ακτινίδια. Οπότε μήπως. Λογικό. Με σακούλες και πυροκροτητές. Έχουν ακουστεί πολλά για το κίουι. Κάνουν πολλές μπόμπες στα μαγαζιά με κίουι. Δεν
Βεβαίως, εδώ υπάρχει άρα, μεγάλο. Άρα, μπόμπες, άρα έκρηξη. Hello. Καλό, δεν το πράξει αυτή έτσι, αλλά πρέπει τουλάχιστον να ενημερωθούν και τα παιδιά γιατί του διδάσκουμε λάθος πράγματα για τη θερμοδυναμική και όλα τα σχετικά. Για όποιον ξέρει στοιχειώδη φυσική, κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού μάλιστα. αερίου που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Αυτά, Αποστόλη, με αυτή την παρατήρηση συνεχίστε. Είστε οι μόνοι που μπορούμε να ακούσουμε. Ήταν πριν οι δημοσιογράφοι που ήταν δική στην εκπομπή και θυχτήκανε από μια παρατήρηση γιατί λέει θέλουν λέει εξωτερικό παρατηρητή. Τι εξωτερικό παρατηρητή. Μόνο εξωτερικό παρατηρητή θέλουμε. Εδώ πέρα είμαστε CBC Ελλάς. Πού είναι το κακό με τη CBC Ελλάς, δεν καταλαβαίνω γιατί. Θα είμαστε η πρώτη ιδιωτική χώρα στον πλανήτη. Πρωτοπόροι πάλι. Πιο πρώτη δεν γίνεται. Πάλι πρωτοπόροι. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε. Υπερπρώτοι δεν γίνεται. Και τι κακό έχει η CBC επειδή λίγο να εμπλέκεται κάπως μέσα σε μια επιτελική θέση η κόρη του Κυριάκου και. Έλα, μωρέ, σε λίγο θα πείτε ότι δεν ήταν τυχαίο. Μια δουλειά βρήκε το παιδί. Ναι, χαίρετε ο Μαρκόνι, δύο Χριστούγεννα. Να πω δύο βασικά που λέτε. Ναι, ναι, μην πείτε το ένα. Μην πείτε το ένα, να πείτε και τα δύο βασικά. Όταν θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν κάτι, το διαλούνε πρώτα όπως το είπατε. Ναι. Και δύο φορές που τα κρατικά στην Αγγλία τα τρένα έγιναν ιδιωτικά, έγινε τρακάρισμα με νεκρούς. Και όταν στην Ελβετία ιδιωτικοποίησαν τον αέριο χώρο, τράκαλε μεγάλο αεροπλάνο με μικρό. Δύο φορές δύο νεκροφόρα ατυχήματα. Και πάμε σε ένα άλλο που γίνεται. Μια κακιά συνήθεια των Ιαπώνων βγάλουν. Να τα πλοία έξω άμα έχει κακοκαιρία. Βγάλαν το Πασιθέα, το αδερφό του Ποντοπορία που ήμουν εγώ και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι. Το Πασιθέα. Κάντε κάτι γι' αυτό και να πούμε. Α, ήταν άλλο, το Πασιθέα. Ναι, 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 πνίγηκαν όλοι. Προσέξτε, εγώ στο Ποντοπορία το επειδή είχα συμπληρώσει υπηρεσία χρόνο, του είπα καπετάνιο, φεύγετε με το Γιαμαμότο εκεί του ναυπηγείου. Πάρει και έναν Ιάπου να μαρκώνει, εγώ ξεμπαρκάρω. Και δεν βγήκε έξω το πλοίο. Είχα συμπληρώσει όμω και έκανα αυτό το. Μάλιστα. Ας πούμε, το... Σε άλλο level, κάθε φορά, σε άλλο level. Χάρηκα. Έλα, γεια. Μπαζώστε τους. Αχ, μωρή καύλα, σε πιάσα πάλι εδώ. Μωρή Λολομπριτζίτα. Τα δικά μου μου λένε μαλάκα, εγώ σε λέω Λολομπριτζίτα. Τώρα δεν με είπες όμως και το κέρδισα. Λοιπόν, τι θες, σουλάρα. Λοιπόν, μαλάκα, η πολιτική με ήττα, το ξέρω ότι είναι ένα δέλυγμα, είναι ένα λέσι. Αλλά ρε φίλε, αυτό που γίνεται με τα Τέμπη, γιατί δεν είναι αντικειμενική η γαμημένη. Εγώ ξέρω ότι είμαι με τον πρόεδρο το Μητσοτάκη, οκ, αλλά αυτό δεν με κάνει. Α, είσαι ακόμα με το Μητσοτάκη εσύ. Άρε σούργελο και μιλάμε ακόμα. Ναι, μαλάκα, αλλά όμως εγώ θέλω να πω ότι όλοι οι γαμημένοι, για να μην νομίζεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός, αν καταρχήν υπήρχε GPS το οποίο θα μπορούσε το τρένο να το σταματήσει αυτόματα, υπήρχε αυτό κάποτε, ναι ή όχι, εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Υπήρχε αυτό το σύστημα. Πού να ξέρω, παιδί μου, μέχρι πριν γίνουν τα τέμπη δεν ξέραμε καν τι σημαίνουν όλα αυτά που ακούμε. Έχω ακούσει ότι υπήρχε αυτό το σύστημα το οποίο θα μπορούσε να σταματήσει αυτόματα τα τρένα. Σαν GPS, εγώ το λέω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το γαμημένο το σύστημα. Να το. Είπαν ότι το κάνει. Άρα, ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος δεν σταμάτησε τα τρένα. Άκουμε, βρε μαλάκα, είπαν ότι το καταργήσανε λόγω της κρίσης μετά του 12. Άρα. Μπορεί να ήταν ανθρώπινο λάθος αυθενείου που το κατάργησε. Όχι, φίλε, αυτό το σύστημα που καταργήθηκε και δεν ξαναμπήκε, έπρεπε όλοι να είχαν σταματήσει τα τρένα. Τέλος. Δηλαδή έχουν ευθύνη όλοι. Όλες οι κυβερνήσεις από το 12 και μετά να σταμάτησε, έχουν ευθύνη όλοι οι υπουργοί μεταφορών και όλα αυτά τα αγαπημένα τα δημόσια, τα υπαλληλάκια, να πούμε, οι σύμβουλοι ασφαλείας κλπ. Έχουν όλοι ευθύνη, ρε φίλε, σε αυτό το θέμα. Πώς γίνεται να λέμε ότι έχει μόνο ένας μαλάκα στην ευθύνη, ενώ έχουν όλοι από τότε που το καταργήσανε. Για το μάτι, δεν ξέρεις γιατί. Γιατί όταν έχουν όλη την ευθύνη, δεν την πληρώνει κανένας. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό σου εξηγώ, μαλάκα, ότι έχουν πάει και λένε. Ο, δεν μου εξηγείς αυτό, το αντίθετο μου λες. Φυσικά και ο Καραμαλής έχει ευθύνη, αλλά έχει και ο προηγούμενος ευθύνη. Και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, όταν καταργήσαν αυτό το γαμημένο το σύστημα που θα σταμάταγε τα τρένα, έχουν όλοι ευθύνη οι γαμημένοι. Και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αν ήταν και η Νέα Δημοκρατία και οι υπουργοί μεταφορών, αλλά και οι σύμβουλοι ασφαλεία. Γαμημένοι που ενώ πέραν το μισθουλάκο του τα 10.000, τα 5.000, τα Golden Boy στα αρχίδια, αφήσαν το τρένο να πηγαίνει χωρίς GPS. Το λέω GPS έτσι εγώ για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Πώς γίνεται ρε μαλάκα σε αυτό να έχει μόνο ένα ευθύνη. Όλοι έχουν οι γαμημένοι ευθύνη και δεν είναι σαν το μάτι που λέει ότι ήταν μια γαμημένη καταστροφή. Όποιος και να ήταν πάνω, εγώ πιστεύω, στο μάτι πάλι αυτοί θα κεγόντουσαν γιατί έγινε μια τρομερή καταστροφή και ούτε υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Μαλάκα, μην νομίζει υποστηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εμένα με νευριάζει που το πάνε όλοι πολύ. Και λέει, α, φταίει ο Καραμαλής. Ρε γαμημένε, και ο πριν τι δεν φταίει, ο πριν που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, ο πριν του ΠΑΣΟΚ δεν φταίει. Καταρχάς, τι αγχώνονται για τον Καραμαλή αν θα πάει στη δικαιοσύνη. Αν είναι αθώος, θα αθωωθεί. Είναι απλά τα πράγματα. Μα δεν γίνεται να είναι αθώος. Αν είναι ένοχος, πάλι θα αθωωθεί. Όλα καλά, ποιο είναι το πρόβλημα. Ρε αδερφέ, πρόσεξε να δεις. Δεν είναι δυνατόν από το 12 που καταργήθηκε το σύστημα να είναι αθώοι όλοι αυτοί οι υπουργοί μεταφορών. Όλοι είναι ένοχοι. Όπως είναι ένοχοι και όλοι οι συμβουλοί ασφαλείας του ΟΣΕ που αφήναν τα
γαμώ τρένα να πηγαίνουν χωρίς. Φτάνει, με κούρασε, φτάνει, δεν αντέχω άλλο. Δεύτερο, θα σε ακούω για λίγη ώρα, άλλο. Δεν αντέχω να σε ακούω πολύ. Άκου μαλάκα, θέλω να πω και κάτι άλλο. Δεν ακούω. Πουτανάκια, πίνετε καφέ και μπιρούλες και πάτε και γυρνάτε γιατί κάποιοι πεθάνανε μαλάκα για να είστε ελεύθεροι. Θέλω σεβασμό, όπως είπε ο Καλαμούκης, τον σέβομαι πάρα πολύ τελευταία. Μπράβο του που είπε αυτά για τους ανθρώπους αυτούς που δεν ζήσανε, φίλε, για να ζούμε εμείς και να πίνουμε τα καφεδάκια μας και να βγάζει τον κόλο σου έξω στην παραλία το καλοκαιράκι. Κατάλαβες, φίλε. Δεν κατάλαβα τι πρόβλημα υπάρχει με τον κόλο μου. Όχι, κανένα πρόβλημα, μια χαρά ωραίο κολλαράκι έχεις που το μαυρίζεις όμως και το βγάζεις έξω στην παραλία. Αυτό και ναι. Πίνεις... Μπαζώστε τους! Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αποστολή, να πω κάτι σε αυτόν τον Λόλα, ένα μήλο τον ταμήλο. Ξέρεις πόσοι Τρικαλίνοι πέθαναν στο 1923, 1977. Δεν επιβίωσαν όμως τον τραγικό τρόπο των παιδιών. Μεταξύ των οποίων ήταν και τα τρία παιδιά. Ναι, Μιχάλη, δεν πάμε μόνο τώρα στη σειρά τα τρία παιδιά με τα χείλια. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, δεν θα πάρουμε μαγγέλια να κλέμουμε από τα τρίκαλα. Δεν μπορεί να επιβάλλεις την κοινωνία να υποφέρει για σένα. Δεν επιβάλλεις την κοινωνία να υποφέρει. Την αλήθεια θέλουμε να μάθουμε και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ένα αυτό. Δεύτερον, είπε. Άσε, αυτόν τον έφαγε η μαρμάγκα, η μαύρη τρύπα τώρα. Άστε. Ναι, σιγά τον έφαγε, έχει λεφτά για 200 χρόνια. Άλλο αυτό. Ναι, δεύτερο, υπήρχε καμιά απαγόρευση στο δρόμο αυτό που μπαζώσανε για να πατήσουν οι Γερανοί για διέλευση βαρέων οχημάτων. Τα χώματα είναι 20 φορτηγά. Διάνοιξη του δρόμου. Από δηλαδή. Τη διάνοιξη για μάλιστα. Να μπορέσουν να πάνε τα βαριά οχήματα μάλιστα. Προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες διάσωσης και απεκλωβισμού. Υπήρχε καμιά απαγόρευση. Δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Οπότε αφού δεν υπήρχε απαγόρευση. Άγιο είχαμε που δεν πήγε κανένα τυφλοπόντικα εκεί πέρα. Να σκάψει και να πέσει πάνω στον αγωγό να καεί όλη η Ελλάδα. Μπράβο. Εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση, αυτοί που φτιάξαν το δρόμο είχαν υπολογίσει εκεί να περνάνε όλα τα οχήματα. Αλλιώς θα είχαν βάλει απαγορεύεται να περνάνε οχήματα άνω των 25 τόνων ή των 30 τόνων. Εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση, δεν υπήρχε και πρόβλημα. Δεύτερον. Και τρίτον, από ό,τι ξέρω, αυτοί οι αγωγοί φυσικού αερίου, όταν εντοπίσουν μια ροή, κλείνουν αυτόματα. Εάν εκεί δεν γίνει, δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά το ακούμε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι μαλακίες λένε οι άνθρωποι. Τώρα θα πιάσουμε τώρα τι μαλακίες λένε, είναι δυνατόν. Έχει κι άλλες, δεν έχει μόνο αυτές. Ναι, εν πάση περιπτώσει, σε ποιους τα λένε. Εντάξει, τα λένε στους δημοσιογράφους που δεν τους κάνουν follow-up question. Εντάξει. Τα λένε σε αυτούς που θα τα καταπιούν αμάστα και θα τα περάσουν έτσι. Δεν θα ρωτήσουν έναν ειδικό. Δεν θα του πει ο δημοσιογράφος τι μαλακίες αυτά που λέτε. Μπράβο, σωστά, σωστά. Άρα ξέρουν που τα λένε. Θυμιατίστε και με το λιβάνι της Επτάσπαθης Παναγιάς. Αποστολή. Έλα. Την Επτάσπαθη την έκανες Εφταψάλιδη. Είναι κάποιο ομοφοβικό σχόλιο αυτό για ψαλίδια και τέτοια, τι είναι. Seven Scissors, είπες. Είπα εγώ Seven Scissors. Βεβαίως, μπορείς να βάλεις το ηχητικό να το ακούσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Η Εφτάσπαθη Παναγιά μαζί σου. Η Εφτάσπαθη. Η Εφτάσπαθη. Seven Scissors που λέμε. Α, μπορεί να είπα, ναι. Πούνο μαλαρά μου! Αγάπη μου, το είχαμε ξεχάσει αυτό! Ελληναρά μου, ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Δε μαλάκα, ξεχαστήκαμε, χαθήκαμε, γαμό. Καλά, έτσι είπαμε. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω. Μαυρίζει ψυχή μου, ρε φίλε, μαυρίζει ψυχή μου. Γι' αυτό, να με ακούς πιο συχνά, να σπρίζει, να φωτίζει λίγο. Λοιπόν. Όχι, μαυρίζει. Λοιπόν, ρε φίλε, άκουγα τώρα πριν το άλλο το παλικαράκι που έλεγε ότι ακροατής πλέον και όλοι το ξέρουν, λέει, και ακόμα και οι σκληροί δημοκράτες, λέει, το ξέρουν ότι έγινε συγκάλυψη κλπ. Ξέρουμε όλοι, ρε φίλε, τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε ζώα. Θα ψηφίσουμε πάλι αυτούς. Και ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν νικήσει κατά κράτος. Τα ζώα έχουν ένστικτο γενικώς. Θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχουν νικήσει κατά κράτος, φίλε. Έχουν μόνο... το αίσθημα της διαβίωσης. Έχει βγάλει το καθήκη ο Μητσοτάκης να παίζει μπάλα μόνος του. Και αυτό που λέει ο άλλος ότι είναι ο πιο επιτυχημένος κεντροδεξιός είναι αλήθεια, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να πληγεί εν ώψη ευρωεκλογών ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός κεντροδεξιάς κυβέρνησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια. Έχει καταφέρει το απόλυτο. Το έχει καταφέρει. Μπράβο. Εκεί φτάσαμε. Αυτό. Έφερες εσύ το σανό. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση. Θέλω ένα τραγούδι του Χατζηδάκη που του τραγούδουσε και ο Πανούσης, ένας ευαίσθητος ληστής, για το Μιχάλη που πέθανε μια τέτοια μέρα πέρσι. Ήταν φανατικός Κροατής σας. Είχε μιλήσει μαζί σας. Έχουμε μαζί ένα παιδί. Τη τραγουδούσε το Αστέρι του Βορειά, αλλά ο ευαίσθητος ληστής ταιριάζει πολύ. Δυστυχώς τον κέρδισαν τα σκοτάδια του. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ να είσαι καλά. Μανούλα μου, μανούλα δόλια μάνα, μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σεριγιάννη. Κάκο να κάνω στους κακούς που εσύ μονάχα τους ακούς, μόνο σου δεν τους φτάνει. Και επίσης τέλος για την Παρασκευή θα ήθελα, εάν μπορείς, όλες αυτές τις παπάντζες που λένε για τους αγωγούς, αυτά που έλεγε ο Άδωνης τέλος πάντων, το σύχαμε χθες. Σας παρακαλώ. Ναι, παρεκτρέπομαι μερικές φορές. Ναι, για πες. Συνδυασμό με τον Παναγιώτη Χατζηστεφάνου που ήταν καλεσμένος κάποια στιγμή στον Κίτρινο Τύπο και τα είχε βάλει με ένα ξεδοβιάρι γέρο. Δηλαδή, ό,τι έλεγε ο Άδωνης να το συνδυάσεις με τις απαντήσεις του Χατζηστεφάνου. Εντάξει. Ναι, σας παρακαλώ και όλες αυτές τις. Πώς διαμορφώθηκε ο χώρος για να σηκωθούν τα βαγόνια. Για όποιον ξέρει στοιχειώδη φυσική. Δεν είναι φιλική υπόθεση εδώ πέρα. Δεν είστε με τον κολλητό σας. Δεν τσακώνεστε εδώ πέρα. Γιατί ο κολλητός δεν σας κέρασε κοτόπουλο. Συνέλθετε σας παρακαλώ πολύ. Και μιλήστε σοβαρά σαν πολιτικός. Κάτω υπάρχει βροχή, λάσπη. Οι γερανοί πρέπει να σηκώσουν 20 τόνους. Μάλιστα. Εάν ο γερανός δεν πατήσει σε στέρεο έδαφος, δεν μπορεί να σηκώσει τα βαγόνια. Και δεν μιλάτε καθόλου σοβαρά, γελιοποιήστε! Πέφτετε σε αντιφάσεις, συνέχεια, λέτε βλακίες. Και το επιπλέον στοιχείο πάμε που τώρα δεν σε αυτό. Πάμε ότι κάτω από το χώμα υπάρχει ο αγωγός του φυσικού Μάλιστα. αερίου, που αν σκάσει θα καεί όλη η Λάρισα. Είναι τα βαγόνια δεξιά και αριστερά χτυπημένα, καμένα, κατεστραμμένα. Ψάχνουμε για επιζώντες ή για τα πτώματα. Αγαμίσου ρε τσόλες. Και πρέπει να σηκωθούν το δυνατόν γρηγορότερα για να μην σκάσει ο αγωγός που είναι από κάτω. Νόμα λάθα. Στην ερημιά που είχα βρεθεί με τον αχέρι στο σπαθί και πάλο στο βαγγέλιο. Ήρθαν μανάδες κι αρχανά κι είπα το δάκρυ του πονά να τους το κάνω γέλιο. Έλα, Πασουλάκο. Έλα. Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Δώσε. Είναι επειδή είδα και χθες ότι στην Αρβίλα ότι ο Κουτσούμπας μας είναι πρώτος σε δημοφιλία, όσο και να τον πολεμάνε, και για τις δηλώσεις που έκανε για το σεξισμό. Φτάσαμε, έρχονται τα κουμούνια. Πού φτάσαμε. Ναι, ναι, ακούω ένας φίλος μου ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, καλό παιδί, αλλά εντελώς αντικομουνιστής. Τα πήρε με τις δηλώσεις του Κουτσούμπα, λέει, για τις βιζιτούδες και για τις only fans, και ότι είναι όλες εξεργάτριες και δείχνει ότι δεν τις σέβεται. Εγώ... Δεν κατάλαβε, Χριστό, ο φίλος σου, Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλεται το ότι κυκλώμα. Ολόκληρες εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους. Δεν ενοχλείστε που όλα αυτά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά ενοχλείστε όταν βγαίνουν στην επιφάνεια και βάζουν εσάς να απολογίστε για το σάπιο σύστημά σας. Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό. Εγώ που μίλησα με μια κοπέλα που κάνει βίζιτες, μου λέει: πες του ηλίθιου φίλου σου και σε κάθε ηλίθιο Σιριζέο και αναρχικό, ότι κανείς δεν μας αναγκάζει, το γουστάρουμε αυτό που κάνουμε, ότι βγάζουμε σε μια βραδιά όσα βγάζει αυτό σε ένα μήνα και σε ένα Σαββατοκύριακο όσα βγάζει αυτό σε ένα χρόνο. Και δεν θέλουμε να ζήσουμε στην αναρχική Σιριζέικη κοινωνία του. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι που θέλω να αφιερώσουμε πάνω σε αυτό είναι το Μέσα Καπνεργοστάσια και Μέσα Υφαντουργία, το πιο αντισεξιστικό τραγούδι που υπάρχει του Στέλιου Καζαντζίδη, το ξέρεις. Θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία, κάτι τέτοια λέει. Ναι. Μες στα καπνεργοστάσια και στα υφαντουργία βρίσκεις κορίτσια όμορφα με στήματα και αξία.
δουλεύουν σαν τη μέλισσα που φτιάχνει πάντα μέλη. Μα τον κυφίνα στη ζωή καμία δεν τον θέλει. Και το Φτωχολογιά, το οποίο είναι τα πιο αντισεξιστικά τραγούδια που σέβονται τη γυναίκα. Απλά η σημερινή κοπέλα δεν δουλεύει σε κάποιο εργοστάσιο και φαντουργία, δουλεύει σε καφέ, μοιράζει θυλάδι. Μαλακίες που έλεγε ο Άδωνης, ότι ψέματα και ψέματα και δεν φταίει αυτός. Να βάλεις τον ήχο της σύγκρουσης. Τον ήχο της σύγκρουσης και μετά να βάλεις τον ήχο από τις φωτιές που κάψαν την Ελλάδα. Η κυβέρνησή μας έχει κάνει πράγματι ένα λάθος και αρθώ να απαντήσω σε λίγο και σε όσα με ρωτάτε. Ποιο είναι το λάθος? Από τον πόνο που αισθανθήκαμε για τους νεκρούς. Ρίξε μου μία σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με μία πολύ μεγάλη συστολή. Κι εγώ, που είμαι θεωρητικά ο πιο θαραλέος, κι εγώ πολλές φορές φρέναρα. Μπροστά στους γονείς αυτούς τι να πεις. Αφήσαμε ανυπεράσπιστη την αλήθεια και επικράτησε στην κοινή γνώμη το ψέμα. Και έχει έρθει η ώρα να υπερασπιστούμε την αλήθεια. Θα μας κάψουνε. Δεν έχουμε βοήθεια, παιδιά. Ναι, κύριε Παπαδάκη, το δυστύχημα των Τεμπών οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Βοήθεια! Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ούτε ο Καραμανλής, ούτε... Υπήρχε μια αφιέρωση με τον Ορέστη από τη Σπάρτη και αυτά, το οποίο στο ίντερνετ δεν βγαίνει. Χάθηκε αυτή η αφιέρωση. Μήπως έχουν κόψει τα δικαιώματα, γι' αυτό δεν ακούγεται. Τα κόβουν οι εταιρείες δισκογραφικές. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Έχω σε κοιτήσει ένα παλιό μαλάκα. Ότι έχεις και σειρά. Εγώ σκέφτομαι κάθε τέλος του μήνα να στο ζητάω αυτή την αφιέρωση να τη βάζουμε για τα Τέμπη. Μπορείς να τη βρεις αυτή, θα μπορείς να τη βάζεις. Η αφιέρωση της Παρασκευής, ρε, Ορέστη από τη Σπάρτη που του είχε ζητήσει ο ακροατής, πολύ ωραία. Καλά, ζήτατε και θα τη βάζουμε. Ωραία, θα μπορείς να τη βρεις, έτσι. Ναι, θα μπορώ, δεν θα παίζει μετά στο ίντερνετ. Το λάθος δεν θα επαναληφθεί. Οι νεκροί μας είναι λάθη. Οι νεκροί μας είναι λάθη. Και δεν θα ξαναγίνει το νικτήριο τον κύριο Μητσοτάκη. Λέγομαι Κατερίνα Βουτσινά. Είμαι η Αδάμ, 20 ετών. Κλαούδια Λάτα, 21 ετών. Ελένη Τσίντζα, 21 ετών. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Ιορδάνης Αδαμάκης, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών. Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών. Ντένις Ρούτζη, 23 ετών. Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Γεώργιος Παπάζογλου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεοδόρου, 24 ετών. Άγγελος Τυλκερίδης, 24 ετών. Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών. Αναστασία Αδαμίδη, 25 ετών. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 25 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 27 ετών. Δημήτριος Ασλανίδης, 27 ετών. Ιωάννης Σαρασάβας, 28 ετών. Σωτήριος Καραγεωργίου, 28 ετών. Ελπίδα Χούπα, 29 ετών. Δημήτριος Ίκου, 29 ετών. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών. Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών. Δημήτριος Μασαλής, 30 ετών. Σοφία Ειρήνη Ταχματζίδου, 32 ετών. Βάιος Βλάχος, 34 ετών. Μία Μοχάματ Έντρης, 34 ετών. Αθηνά Κατσάρα, 35 ετών. Κουλέα Λονέλ, 35 ετών. Έλενα Δουρμίκα, 35 ετών. Σπυρίδων Βούλγαρης, 35 ετών. Βάια Μπλέκα, 43 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Ιωάννης Μουτσινάς, 49 ετών. Μαρία Μουτζάκη, 52 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 52 ετών. Ευάγγελος Μπουρνάζης, 54 ετών. Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσή Κουκαριώτου, 56 ετών. Βασιλική Χλωρού, 56 ετών. Μαρία Εγούτ, 56 ετών. Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γεώργιος Τσουτσούμπας, 59 ετών. Μπόζο Παυλίνη, 62 ετών. Ευαγγελία Ντός Σάντος Σίλβα, 63 ετών. Ιωάννης Καλιώτης, 63 ετών. Γεώργιος... Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
Thank you.